Γεια και χαρά σε όλο τον ομορφό κόσμο, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη, ελπίζω δηλαδή, χρήσιμο βιντεάκι. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 4 συν 1 χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό Κρεμαστή, το οποίο βρίσκεται χτισμένο κυριολεκτικά σε μια κατάφυτη πλαγιά του Πάρνωνα στα 860 μέτρα υψόμετρο. Τώρα γιατί επιμένω στις χρήσιμες πληροφορίες σε κάθε βιντεάκι? Γιατί πραγματικά, παιδιά, όταν πηγαίνετε σε κάποιο μέρος, δεν έχει σημασία αν είναι χωριό, πολύ αρχαιολογικός χώρος ή οτιδήποτε άλλο, και συλλέγετε πληροφορίες στο τέλος, όταν τα συνδυάσετε όλα αυτά ή όταν τα κουμπώσετε μεταξύ τους, θα έχετε στα χέρια σας ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής ιστορίας, πράγμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Εξάλλου, κάθε τόπος, κάθε χωριό, δηλαδή κάθε πόλη, κάθε μνημείο, συνδέονται με κάποιο τρόπο όλα μεταξύ τους. Τα χωριά δεν ξεφυτρώνουν, ούτε οι αρχαιολογικοί χώροι ξεφυτρώνουν, ούτε και οι αρχιτεκτονικές ξεφυτρώνουν. Όλα αυτά, εάν συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες από κάθε τόπο, θα καταλάβουμε από πού προέρχονται και μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Φύγαμε λοιπόν για τις 5 χρήσιμες πληροφορίες της Κρεμαστής. Πληροφορία νούμερο 1. Το χωριό ιδρύθηκε λίγο μετά το 1460, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν το δεσποτάτο του Μιστρά. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί, θέλοντας να αποφύγουν τον τουρκικό ζυγό και ίσως και να κρυφτούν και λίγο, αποφάσισαν να έρθουν σε αυτό εδώ το μέρος και να φτιάξουν εδώ ένα χωριό κυριολεκτικά από το μηδέν. Πληροφορία νούμερο 2. Όπως είναι λογικό, εκμεταλλεύτηκαν τη γη και το νερό και ασχολήθηκαν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έγιναν πολύ καλή εξαγωγή σιταριού, κρασιού και κτηνοτροφικών προϊόντων. Μάλιστα, οι κρεμαστιώτες εξήγαγαν και βελανίδια. Τώρα θα μου πεις πού και γιατί τα βελανίδια. Η απάντηση είναι πως τα βελανίδια τα έστελναν στη μακρινή Αλεξάνδρεια, γιατί εκεί με αυτόν τον τρόπο έβαφαν τα υφάσματά τους. Το λιμάνι βέβαια που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν άλλο από το πανέμορφο Κυπαρίσι, 27 χιλιόμετρα μακριά από την Κρεμαστή, μέσα από μια καταπληκτική πραγματικά διαδρομή ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα. Πληροφορία νούμερο 3. Και η πιο άσχημη νομίζω από όλες. Το 1826 λοιπόν, τα τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ κατέστρεψαν και λαϊλάτισαν ολοσχερώς την Κρεμαστή. Πληροφορία νούμερο 4. Η πέτρινη βρύση της Κρεμαστής αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πάρα πολλά χρόνια στο χωριό, σε μια εποχή, φανταστείτε, που δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, οπότε η μοναδική ψυχαγωγία των κατοίκων ήταν να συναντιούνται, να κάνουν παρέες και να περνάνε όμορφα χωρίς πολλά-πολλά. Η πέμπτη και τελευταία πληροφορία αφορά την ταβέρνα, η οποία λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, και αν αποφασίσεις να καθίσεις εδώ πέρα να φας, να είσαι βέβαιος, παραπάνω και από βέβαιος, ότι εδώ θα κάνεις ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι που όμοιό του είμαι σίγουρη ότι δεν θα έχεις ξανακάνει. Η ταβέρνα είναι ανοιχτή όλο το χρόνο, όλες τις μέρες και ανοιχτά από το μεσημέρι. Μπορεί, παιδιά, τα χωριά μας να κρατάνε ελάχιστο κόσμο, ειδικά το χειμώνα, όμως αξίζει πραγματικά να τα επισκεπτόμαστε και να μαθαίνουμε πληροφορίες γι' αυτά. Μόνο χαμένοι δεν έχουμε να βγούμε από τέτοιες εκδρομές και από τέτοια μίνι ταξιδάκια. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το βιντεάκι, να μιλάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, πατήστε μία εγγραφούλα τώρα και ένα καμπανάκι για να τα λέμε πιο συχνά, να μην χανόμαστε.